Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας έπεσε γνωστή δημοσιογράφος στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου και ζει τα τελευταία χρόνια, με την ίδια να περιγράφει στην κάμερα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του επίδοξου βιαστή. Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, με έπιασε από εδώ πάρα πολύ δυνατά και με το άλλο χέρι με κράτησε έτσι ώστε να μην μπορώ να κουνηθώ, είπε η Νίκη Χαγιά, τονίζοντας πως ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την άγρια επίθεση που δέχτηκε από νεαρό Μαροκινό στην οδό Ιουστινιανού στα Εξάρχεια. Όπως περιγράφει η 40χρονη δημοσιογράφος, περπατούσε φορώντας ακουστικά με κατεύθυνση προς το σπίτι της. Ξαφνικά, ένας άνδρας την πλησιάζει από πίσω και της κάνει κεφαλοκλείδωμα. Έχασα τις αισθήσεις μου σε κλάσματα δευτερολέπτου. Με έσυρε και με τράβηξε προς την πιλωτή της πολυκατοικίας. Αρχίζω σε λίγο να αισθάνομαι ότι ψηλαφίζει το σώμα μου και έχει σηκώσει τη φούστα μου. Ξαφνικά, σαν να ξύπνησα. Τον είδα να απομακρύνεται από μένα και αρχίζω να φωνάζω, είπε. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές της έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Με τη σειρά τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας των Εξαρχείων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άμεσα τον 26χρονο δράστη, ο οποίος και αναζητείται. Οι γείτονες, τρομοκρατημένοι από το αποτρόπαιο συμβάν, έχουν αναρτήσει σε πολλά σημεία ανακοινώσεις για να προειδοποιήσουν τις γυναίκες που κυκλοφορούν μόνες τους στην περιοχή.